γιατί τα άτομα τα οποία έχουν long COVID δυσκολεύονται να κάνουν άσκηση. Είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάποιο ο οποίο συνεχίζει, ο οποίο ε, ε, είχε ε, από το, με το COVID, το COVID, συνεχίζει να έχει συμπτώματα για πάνω από τρει μήνε το 10 εβδομάδε, ναι. Ναι, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν από κάτι άλλο. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είχε δώσει mm. συστάσει οι οποίε ε, ήταν αποφυγή τη άσκηση για του ασθενεί με mm -hmm. post-COVID. Η κλινική του long COVID, στείλαμε σαν ένα email ότι ήμασταν <laughs> unethical. Βρήκαμε <laughs> ότι 60% των ασθενών είχαν μειοπάθειε. Δεν πρέπει να αποτελεί το long COVID αντέντιξη για άσκηση από μόνη τη. Να φέρει την ατρική κοινότητα on board στο να ξεκινήσει <laughs> να μιλάει για την άσκηση. ένα μικρό ποσοστό που ανέφερε ε, ορθοστατική ε, ταχυκαρδία. Ναι, αν δεν έχεις ε, χρόνο να καμισάσκεις την τώρα, θα πρέπει να βρεις χρόνο για την ασθένεια σου αργότερα. Ναι, ναι. Ε, ξεκάθαρο. Λοιπόν, Άντρεα Τρίφωνος σήμερα, λεκτώρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μόνο... Εγώ προσωπικά. Μα μα πει μου στο γραφείο. Να μα πει ότι υπόλοιπα. Εγώ προσωπικά <γιλή> όψη είναι ότι θα είναι από του ακαδημαϊκού που θα καθορίσουν τα επόμενα χρόνια την επιστήμη τη άσκηση και τη υγεία. Λοιπόν, ε, στην Κύπρο σίγουρα. Ε, και γιατί όχι ο παράγκατο. Yeah, <gupta> ε, Κοίτα, το, καλό των ερευνητών και των ακαδημαϊκών είναι ότι το outreach που έχουν είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, όταν. Ε, 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 Ξέρει τι το δουλεύει έρευνα. Ε, ε. Μπορεί να προέρχεσαι από την Κύπρο, σαν χώρα καταγωγή. Μπορεί να δουλεύει στην Κύπρο όμω η δουλειά που κάνει, η οποία δημοσιεύεται σε έγκριτα περιοδικά κτλ., έχει παγκόσμιο outreach. Έτσι επηρεάζει, αλλά εσύ την, την επιστήμη. Ε, εμένα είναι συγκαλή στο γραφείο. Έχουμε, έχουμε πο, πολλέ σχέσει. Ε, πέραν που συναδέλφησα, πέραν που μέλο του ΔΕΠ του προγράμματο Αθλητική Επιστήμη και Φυσικά του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Είμαστε συνάδελφοι στο γραφείο. είμαστε συνεργάτε πλέον στον Πασίπεφα. είναι στο Δέλτα το... του συνδέσμου. είναι εμπλεκόμενοι σε projects τα οποία θα έρθουν στο μέλλον. Συγκεκριμένα το εξή in Cyprus. Βασικά, πέλανε που είπα. Άντε να μας τα πείει η ίδια νομίζω. <laughs> λοιπόν, αλλά όμως θέλω, θέλω, θέλω εγώ θέλω να ξέρω την ιστορία της. Γιατί παρόλο που δουλεύουμε μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν mm. υπάρχει πάρα πολλές χρόνο για να, να ρωτήσεις το background, πώς ξεκίνησε κάποιος, πώς εμπήκεσαι στην επιστήμη. Οπότε, Ανδρέα, να σε καλώς ρωτήσω και εγώ, ε, μεγάλη χαρά. Ε, θέλω να κάνουμε το podcast αρκετούς μήνες πριν, και με αφορμή την εμπειρία σου στο, στη Σουηδία, στο Καρολίνσκα, για την οποία να, να μιλήσουμε λίγο μετά. Ε, οπότε ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ε, Αθλητιεύεις τι, πώς και γιατί. Ναι, ε, καλά σας βρήκα. Ευχαριστώ για τον πρόλογο τον. Εντάξει, βάλει τα στάντρα που θα λέγαμε. Για να την αγωξιδίσετε λίγο. Εμεί πιστεύουμε σε εσένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέω τίποτα τυχαία. Ενώ ο να πούμε, πιστευτούν τότε. Ευχαριστώ, και ετοιμάμαι. Τσο ευχαριστώ που με δαμένουν. Τα συζητούσαμε το πολύ ντζερό. Πρώτη ερώτηση. Γιατί η αθλητική επιστήμη και η ιστορία μου. Η ιστορία μου νομίζω ότι διαφέρει λίγο από του άλλου, αλλά μπορεί και ο δηλα... πώς αθλητική επιστήμη. Ήμουν αθλήτρια, ε, ήμουν, ε, στο Κάνα Καγιάκ, ε, στην Εθνική Ομάδα, mm-hmm. ως η καλύτερη νεανίδα το 2006. Oh, το 2006, new co. information. Αθλήμα που ε... κάνω Καγιάκ, εγώ δεν ξέρω να κάνω ότι yeah. έχουμε ομάδα. Όχι, oh, yes, εγώ ξέρω το γιατί η... ερχόμενος που την Ουγγαρία ως ε, sports scientist, η Ουγγαρία έχει παράδοση. Οι προπονητές, ένας που πιο γνωστούς προπονητές στην Κύπρο είναι ένα Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Empowering Greatness. Οκ. Okay. Mm. Ο Μιχάλης. Ναι. Εσύ είσαι Λευκοσιάτης, ναι. Όχι. Yeah. Oh. Άντε να σου πω και αυτό που δεν το ξέρει, Γιατί είναι σοβαρά, είναι φτωχά. Ναι, ξέρω όμω ότι σου δουλεύτηκαν. Ναι, από την υπεραγγελμένη επιτροπή. Και ενίοτε από την ομοσπονδία του Καλιάκη ήμουν πάντα με στην τριάδα, κτλ. Anyway, υπήρξα αθλήτρια σε αυτήν την κατεύθυνση. Επίση, είχαμε μια οικογενειακή επιχείρηση, ένα γυμναστήριο μου και το σπίτι μα ήταν ακριβώ πάνω από το γυμναστήριο. <laughs> Οπότε. Δεν να αποφευκτό. Οπότε δεν Είμαστε με στα μπουτρά σου λίγο αέρα. Οπότε που έξι χρονών είχα. <laughs> που, δηλαδή, α πούμε, που των τον που εντάξει, έξι χρονών ήταν όταν το... χτίστηκε το γυμναστήριο. Αλλά δηλαδή που το γυμνάσιο ακόμα, εννοείται ότι έκαναμε και σαν παιδιά όλα τα αθλήματα και με, αλλά πολλά πράγματα, δραστηριότητε κτλ. Ε, αλλά ήμουν, ε, α το πούμε, τροχιοδρομημένη για την κατεύθυνση. <laughs> Πρώτη κόρη να αναλάβω τη δουλειά, okay. αθλήτρια. Αυτά. Ε, και το, το, το point ήταν ξέρω, αθλητική απόδοση και τα λοιπά. Με το που πήγα στα ΤΕΦΑ, ε, λίγο έτσι που τα πρώτα μαθήματα, που, τα πρώτα, που τον πρώτο χρόνο έτσι, λίγο σοκαρίστηκα. Γιατί αρέσκα μου διαφορετικά μαθήματα που γίνανε περίμενα. Δηλαδή, ήμουν πιο κοντά στη ελάτρευνα ανατομία, φυσιολογία κτλ. Και αποφάσισα εν τέλει, ας πούμε, στο δεύτερο έτος, να πιάσα καν άθλημα. Όπω Έπιασα την Ευρωσία Υγεία που ήταν ό,τι πιο κοντά σε κλινικού πληθυσμού, υγεία κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ προσπαθώ να σκεφτώ πού βλέπω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν, α πούμε. Δηλαδή, όλα τα τέσσερα χρόνια αφιταλαντεύομαι. Οκ, τώρα εγώ. Είμαι για να μένη, είμαι για τα πρακτική. Άλλο το να μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, που αν σ' αρέσει η γνώση, ε, πάντα να σου αρέσει και ό,τι και να μαθαίνει. Mm -hmm. την ναι. αγάπη σε τούτο. Αλλά στο πεδίο είναι διαφορετικά τα Αλλά πράγματα. στην πρακτική εφαρμογη mm -hmm. του επαγγέλματο δεν μπορούν να δω τον εαυτό. Δηλαδή ε, δυσκολεύκουν. Επειδή είχα και την εικόνα πολλά ξεκάθαρα. Ε, δυ ε, Δυσκολεύκε μου ή δεν ήταν ακόμα το πεδίο ετοιμών, για να ξέρει ξεκάθαρα, OK, είμαι ασχολούμαι με την υγεία του κλινικού πληθυσμού και κάνουν το πράγμα. Ε, ναι, ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινεί, ένα από τα πράγματα που μια μικρή παθέση με τα πράγματα που τελείω δύσκολα στην Κύπρο, ε, κατάλαβα εκ των υστέρων, είναι ότι σαν μαθητέ, σαν εφηβοί, έχουμε πολλά συγκεκριμένη εικόνα για συγκεκριμένα επαγγέλματα και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να κάνει πέρα από τούτο. Mm -hmm. Δηλαδή, έχουμε εικόνε. Ένα ε, απόλυτα λογικό, αφού η αγορά έτσι είναι. Δεν δηλαδή, ναι, ναι, υπάρχει σαν... το παράδειγμα. Τούτο, ναι, ναι. Και μόνο τούτο. Καμιά φορά, χωρί να το καταλάβουμε, έρχονται σε λειτουργία τα στερεότυπα που έχουμε mm. για κάθε επαγγέλμα. Γυμναστή είναι ένα μπουγαμνή σχολείο, απόδοση. Γυμναστήριο ο okay. Τσάμεθ. Οπότε ήταν έτσι λίγο να. Δεν, δεν δυσκολεύομαι ακόμα. Μετά κάναμε τα πτυχιακό στην. Ε, Τελειώνοντα την ειδικότητα. Είχα έβρει ένα κομμάτι που με ενδιαφέρε, δηλαδή κοινών το οποίων είχα ευρί τότε, και παραμένει το ίδιο ω τώρα, είναι πώ μπορώ να αποδείξω μέσω τη επιστήμη πω η άσκηση. Ε, α το πούμε, βοηθά το ανθρώπινο σώμα. Mm -hmm. Είχα μια ιδιαίτερη αγάπη προ τι καρδιοπάθειε. Και εφάνηκε okay. Και, και τον ύστερα. Είχα... Ήταν η διατριβή σου στο Μάστερ. Ναι, ναι, και στο Μάστερ δεν δηλαδή ήταν και γέννηση. Και την. Αγγιογέννηση. Ε... Αγγιογέννηση, ναι, στο nice. μου ε, ασθενή με χρονιά καρδιακή ανεπάρκεια. Και το διδακτορικό μου σε Στεφανία Νόσο και τα λοιπά. Οπότε, τι να μου μετράβει τι καρδιοπάθειε ήταν η αλλαγή. Ήταν ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Δηλαδή υπάρχει γινόντο. Ελπίδα. Ναι, και όντω βλέπει το. Οπότε νομίζω ότι το είσο με τραβίζει από την αρχή. Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατί ήθελα να αποκτήσω εμπειρία και σε κλινικού πληθυσμού πρακτικά και σε εργαστήριο. Ήθελα δηλαδή να μπω σε εργαστήριο, να κάνω κάποιε τεχνικέ, mm -hmm. να πάω πιο κοντά στο, στο science τη επιστήμη. Ε, ναι, τελείωσα όπω το πενταπτυχιακό μου ήταν πάλι μεταξύ του ενίδιου τότε νοσοκομείου του Ρέκκλη να βρει στον Ευαγγελισμό και τη Ιατρική Σχολή. Ναι, είμαι λίγο πιο παλιά, τέλο mm -hmm. πάντων. Και μετά πιέσα από τερφή για διδακτορικό στο Λίβερπουλ, που ήταν πάλι μαζί με το νοσοκομείο οι οι, ας το πούμε, οι πιο πολλέ μου μελέτε. Πληθυσμιακή mm -hmm. ε, ε, ομάδα που ναι. στην Κύπρο, σαν κλάδο, δεν είναι πάνω βασικά. Σχεδόν. Που κανονικά θα πρέπει. Ναι. Δηλαδή, η mm -hmm. καρδιοπάθεια στη... στην Κύπρο είναι. Η, πρώτη η πρώτη μεγαλύτερη. Είναι η πρώτη εγώ, 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 το... είναι η στον κόσμο, Κύπρο, βασικά. Ναι. είναι στον κόσμο. Ναι, ναι. ναι. είναι στον κόσμο, δυστυχώ. Και λέω δυστυχώ γιατί το ζήτημα είναι ότι ειδικά στι καρδιοπάθειε έχουμε έχουμε ε, ένα έχουμε απίστευτα καλή ιατρική προσέγγιση. Mm -hmm. Δηλαδή, οι παρεμβάσει μα, τα φάρμακα που έχουμε, οι επεμβάσει. Και τα διαγνωστικά εργαλεία είναι πολλά καλά. Πολλά mm -hmm. καλα από mm -hmm. πολλέ άλλε ασθένειε. Παραδείγματο χάρη, ο καρκίνο. Ναι, και ναι. Το, το, πρόβλημα το οποίο συμβαίνει με τι κατεβάσει είναι το ότι εν κάτι το οποίο είναι χρόνιο, συμβαίνει κατά διάρκεια και μπορεί να με δόκει και, συμπτώματα. Mm -hmm, και ναι. άμα ε, λιο... αργά. Ναι, ναι παίζει λίγο. Και ναι. η αποκατάσταση και η επανένταξη των συγκεκριμένων ασθενών μέσω τη άσκηση μπορεί να γίνει, φαντάζομαι, πολλά πιο εύκολα. Ναι να υπάρχουν πιο λίγε πιθανότητε επαναφορά κάποιων καταστάσεων. Σωστά. Ναι, και να ισχύει, αλλά απλά να σα πω ότι το ότι ότι αγγίζουμε του ασθενεί, να αναγκίζαμε του ασθενεί, δεν είναι κάτι που είμαστε διαφορετικοί. Αν μέχρι τη δεκαετία του 90, όντω δεν άγγιζε εύκολα καρδιοπαθή. Εγώ έχω παιδιά τα οποία διοικούσαν το πανεπιστήμιο περίπου 9 χρόνια που διοικούσα εγώ. Προχωρήσα σε μεταπτυχιακά, σε cardiac rehabilitation κτλ. σε καλά πανεπιστήμια. Τουλάχιστον ήταν Κύπρο. Mm. Δεν υπήρχαν υποδομές, οι, το... οι υποδομέ yeah. και οι... οι χώροι που ξεκάθαρα θα μπορούσαν να μπουν. Γιατί ακόμα στην Κύπρο έχουμε mm. να πολεμήσουμε με το γεγονό ότι για πολλού και νομικά δεν θεωρούμαστε επάγγελμα υγεία. Αν είναι ποτέ δυνατό. Δηλαδή, αν, αν δεν είναι η γυμναστική άμεσα συσχετισμένη με την υγεία, τυχαίνει. Mm. Οπότε, ε, ένα μπορεί, για παράδειγμα, ένα γυμναστή με μεταπτυχιακό κάρτια ρίχαπ να μπει στο νοσοκομείο. Είναι δικαιούτο με μπέμες. Και πάει λέγοντα. Ε, ούτε τώρα. Λοιπόν, ε, μου επιτρέψεις ένα μικρό σχόλιο για το επαγγελματίες υγεία. Νομίζω ότι κοινών το οποίο είναι καλά να θέσουμε, όμως ότι παραμένει η προσωπική μου απόψη, ένα θέμα που μπορούμε να θέσουμε γενικότερα για συναφή επαγγέλματα, mm -hmm. είναι αν έχει επαφή με ασθενή ή όχι. Δηλαδή, αν είμαι ε, π.χ. α πούμε, εγώ από αυτή τη στιγμή, ουλή μου η ζωή, είμαι στα πανεπιστήμια και η επαφή που έχω είναι, δεν είναι με ασθενεί one-to-one, mm -hmm. τότε ναι, δεν ναι, έχω κανένα πρόβλημα να μην ονομαζόμαι επαγγελματία τη υγεία και να mm. είμαι στην εκπαίδευση. Εσύ είσαι πανεπιστημιακό. Ακριβώ. Όμω, έναν άτομο το οποίο έρχεται σε επαφή. Με, έρχεται σε επαφή με ασθενεί, ναι, πρέπει να θεωρείται επαγγελματική υγεία. Και τούτο ο διαχωρισμό στα αγγλικά είναι ξεκάθαρο. Δεν λέει επαγγέλματα υγεία, λέει health care. Mm -hmm. το health care σημαίνει να εργάζεσαι Spendid. σε, σε χώρου που έχει επαφή με ασθενεί. Οπότε για μένα τούτο ο διαχωρισμό ναι, είναι πιο εύκολο. Να... Άρα να... το πεδίο τη εφαρμογή τη επιστήμη. Ναι. Ένα okay. ο, να το πω. Να... το πω. Πρέπει να στο μέλλον. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε ένα αλλαγέ. Like, yes. Ναι. Ε, <Πελαιόν> Προφανώ στον branding του επαγγέλματο μα, να είναι τούτο που να ξεκινήσουμε να, να, να διορθώνουμε. Και δεν είμαστε οι μόνοι που έχουν το πρόβλημα. Δηλαδή, π.χ. ένα βιολόγο, ο οποίο εργάζεται πάρα μέσα στο σχολείο. Ναι, δεν έχει την Είναι εκπαιδευτικό. Ε, ένα όμω βιολόγο, ο οποίο είναι μέσα στο γενικό χημείο του κράτου, και, και πιάνει αίματα και κάνει πράγματα με ασθενεί, one-to-one -one είτε μέσα στο εργαστήριο, δεν επηρεάστηκε παραδείγματο χάρη με το COVID, με, τα τι εργασίε mm -hmm. κλπ. κτλ. Mm -hmm. Τούτο mm -hmm. μπορεί να πει ότι είναι επαγγελματία υγεία. Άστα. Οπότε για μένα ο διαχωρισμό είναι ο χώρο εργασία σου. Okay. Και εν τέλει, ναι, με την άσκηση, ε, το... οι γυμναστέ ναι, έχουμε επαφή με του ασθενεί. Έχουμε επαφή είτε με ασθενεί είτε με ενδυνάμει ασθενεί. Και κλασικό παράδειγμα γι' αυτό και είχαμε οι είχαμε θέματα με τα COVID restrictions. Mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Ναι. Να πάμε, για Ναι. Ε... <coughs> Πριν πάμε για ένα σχόλιο στο που έλεγε η Άντρια, το οποίο είχε να κάνει με το, το πανεπιστήμιο. Με, με, την ανώτατη εκπαίδευση. Μιλώντα η Άντρεα, συνειδητοποίησα ένα πράγμα το οποίο είναι κοινό, νομίζω, σε όλου μα. Εμπίκαμε στα πανεπιστήμια με άλλα μυαλά. Η εμπειρία του πανεπιστημίου, τα ρεθίσματα που δεχτήκαμε, οδηγήσαν μα αλλού. Και νομίζω το point του πανεπιστημίου σου δώσει τη μέρα, ειδικά του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, είναι τούτο. Ναι. Δηλαδή να σε βοηθήσει να ανακαλύψει τον εαυτό σου μέσω διαφόρων ερευνημάτων. Και να βρει εμάς, και Μαρή, σου, ε, αυτό είδα. Εγώ μπήκα, mm. <συμνάς> σαν γυμναστή, μπήκα να γυμναστή που την καλαθόσφαιρα για να γίνω προπονητή. Αν είναι ποτέ δυνατό. Να μπορώ να ο προπονητή τη καλαθόσφαιρα, γιατί τότε δεν ε, μπορούσα να διαχωρίσω καν το γυμναστή που τον προπονητή ή τον αθλητικό επιστήμονα που τον προπονητή είναι αθλήματο, γιατί νομίζω ότι οι γυμναστέ απλά κάνουν αθλήματα. Και όταν μπήκα μέσα, και είχα τρεβεί με ανατομίε, φυσιολογίε, εργοφυσιολογίε, προσαρμοσμένη άσκηση, κλινική εργοφυσιολογία. Και με συνειδητοποίησα ότι. Wow. Ε, 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 με ενδιαφέρουν τα ναι. θέματα. Ε, ενδιαφέρει με η άσκηση και των μαζικών πληθυσμών. Και αρχικά ε, ε, εδίσταζα πάρα πολλά να ασχοληθώ με κλινικού πληθυσμού. άρα και μόνο, εμένα το κίνητρο μου ήταν πώ μπορώ να πιάσω ανθρώπου inactive που μισούν τη γυμναστική, mm. -hmm. και να του κάνω κινη, κινητικού. Ε, να αγαπήσουν το πράγμα και να το εντάξουμε στο lifestyle του. Στην πορεία ανεβρεθήκαν και οι κλινικοί πληθυσμοί που είναι να έρθουν μπροστά σου anyway. Yeah. Οπότε yeah. Να... Okay. Νομίζω, νομίζω είναι κάτι που χαρακτηρίζει το επάγγελμα μας του, γιατί mm. η παραπάνω που επίαμε να σπουδάσουμε την επιστήμη, τα βιώματα μα ε, ήταν Μπορείς αθλήματα, αθλήματα πάρει και μα η άσκηση κτλ. Οπότε επίαμε, και νομίζω ότι κόψαμε το timing που σιγά σιγά άλλα σε Δηλαδή, ε, κόψαμε το timing που σιγά σιγά η άσκηση, έφευκε μου το κομμάτι του αθλητισμού μόνο. Ε, εγώ με λέω πιο μεγάλο, είμαι, είμαι, είμαι πιο μεγάλο που σα το έστω μια δεκαετία. Και... νομίζω όμω και στι δικέ του δεκαετίε ξεκίνησε το ξεκίνημα. Εμά ήταν η φυσική αγωγή. Δηλαδή, δεν μυαλό του κόσμου και στο μυαλό δικό μα, δεν ταυτοποιούμαστε τα σαν εν δυνάμει τα ναι. Ποιοι, παρόλο που ένα μεγάλο κομμάτι του πτυχίου μα ήταν το science. Υπήρχε. Με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει και σήμερα. Απλά ο το τομέα ήταν ακόμα μη αναπτυγμένο. Δηλαδή, το μονομένο είναι βιομηχανία, fitness, άσκηση κτλ. Δεν είχε την ανάπτυξη που έχει σήμερα. Οπότε δεν ναι, βλέπαμε κανένα στον εαυτό μα να ανοίξει γυμναστήριο ή να ανοίξει εξειδικευμένο γυμναστήριο και να, να δέχεται α πούμε του πληθυσμού μα. Εγώ αποφύγω να στο, πάω στο turning point. Κάπου το 2002. Ε, και κάπου για μέγα μάτες πιστοποιήσεις μου στο personal training mm. που ήταν μια ότι αφετηρία να τους κλινικούς πληθυσμούς και από άλλη σκοπιά γιατί αναγκαστικά είναι να έχεις πελατολόγιο στο personal training που να πουν που τους πληθυσμούς και πάει λέγοντα. Εσείς νομίζω είδετε, το, είδετε, την αγορά λίγο πιο έτοιμη στο με λίγο πιο ξεκαθαρά ναι. career pathways. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν πράγματα να κάνετε ψηλοέτοιμα ε, σκέφτομαι ότι όταν σπούδαζα ακόμα στην Κύπρο τα γυμναστήρια ήταν ε, άμεσα στην από πότε πήρθη ναι. τα commercial γυμναστήρια δεν ήταν χώρο για να πάει κάποιος ασθενής και ούτε και καλύτε, καλά μπορεί να γιατί δεν ήταν υποδομές οι οποίε μπορούσαν να δεχτούν ε, κόσμο που uh... αρκετά ούτε είναι ακόμα ναι, ναι όντως λοιπόν, οπότε κλείνω την παρέθεση και Πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το COVID. Γιατί ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έκαναν οι άντρες τον τελευταίο χρόνο ήταν να μιλήσω λίγο σαν συντονιστής του πρόγραμματος και κατά κάποιον τρόπο ο μάνατζερ της στο πρόγραμμα. Μάνατζερ εννοώ του πρόγραμματος και πέφτει κάτω από την ευθύνη μου. Πριν πάνω από ένα χρόνο, μέσα σε μια συζήτηση στο γραφείο, λέει μου, «Ήβρα τον την ευκαιρία». Ε, ενώ βιστείς επίση λεπτομέρειε παραπάνω, γιατί εγώ θυμούμαι τα, τα γενικά, Υπάρχει ούτε ευκαιρία να πάω στη Σουηδία, στο Καρολίνσκα. Καρολίνσκα, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα Ινστιτούτ όσον αφορά υγεία, ιατρική. Ε, υπάρχει μια. Α, ένα position για με τα, μεταδιδακτορική έρευνα πάνω στο COVID. Τούτα έξερα. Και προβληματίζουμε. Θέλω να πάω. Λοιπόν. Α,

προφανώς λόγω προσόντων, σκύλς και τα λοιπά. Που τα που θέλω νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις παράλληλα έρευνα. Καθόλου. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Επειδή καθήκοντας σας είναι αρκετά παιδικά. Λοιπόν, εγώ πρέπει να οφείλω σας πω, ξέρεις, μεγάλο βήμα το να αφήσεις να πάει σε ένα χρόνο κάπου αλλού ενώ είσαι φρεσκό εργοδοτημένη στο ευρωπαϊκό. On probation, για την ακριβή. On probation, actually. Διασφάλισε πρώτα ότι το πράγμα θα επηρεάσει τη δουλειά σου, δαμέ. Ε, κατά τα άλλα, ε, θεωρώ ότι εξαιρετική ιδέα για εσένα και την καριέρα σου. Αλλά make sure that. ναι. έτσι θα κάνετε τη δουλειά σου. Εθα φύγει και να σου πούν ναι. το, το πανεπιστήμιο με το δίκιο του. Ξέρει. Ε, δεν μπορεί να, να σε κρατήσουμε. Λοιπόν, θα είμαι φανερή για πόσο καλό πανεπιστήμιο είμαστε. Λοιπόν, ξεκίνησε μια διαδικασία συνομιλιών τη Αντρέα με το HR, με, την, με το administration το του αναδότων του πανεπιστήμιου. Και με το ακαδημαϊκό, δηλαδή με την ιεραρχία αντιληγή μα. Δηλαδή, προγρα συντονιστή προγράμματο, πρόεδρο uh, τμήματο, κοσμήτωρα τη σχολή, οι οποίοι ήμασταν. Και Πριτανή. Και Πριτανή, <laughs> ναι, ήταν να καταλήξουμε την πλευρά. <laughs> λοιπόν, ξεκίνησε τη διαδικασία η οποία, η οποία στην ουσία στηρίξαμε όλοι μα, με το δικό μου καθένα που θέση του, την άντρα για να φύγει ε, βασικά με μια άδεια να είναι από στην ουσία να πάει ένα 14 μήνε <laughs> στη Σουηδία και βασικά πέρα από την έρευνα, μπορεί να μα μιλήσει σε λίγο γιατί, γιατί ούτε εγώ ξέρω ακριβώ να μπορεί να Ξέρω μέσα τι άκρε να, να δημιουργήσει το network. Δηλαδή να διασυνδεθεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Καρολίνσκα μέσω τη. Ε, νομίζω ότι και εσά σε καλό, γιατί ε, από ό,τι φαίνεται η μελέτη δημοσιευτεί έντια που είναι, ε, που τα πιο έγκαιρα επιστημονικά περιοδικά. Λοιπόν, And. το JAMA, οπότε ε, και νομίζω και βάζατε, είναι ενδιαφέρον αποτελέσματα και έχω απορίες για αποτελέσματα, mm -hmm. να τα δούμε mm -hmm. στην πορεία. Λοιπόν, μετά που, είπα για το πώ κατάληξε στη Σουηδία, πάμε στο ψηδό. ναι, όντω ε, πάω στη Σουηδία για 14 μήνε. Το project ήταν ε, να δούμε κατά πόσον... και είναι τα limitations, δηλαδή γιατί τα άτομα τα οποία έχουν long COVID δυσκολεύονται να κάνουν άσκηση, έχουν μικρότερη ικανότητα για άσκηση. Και το point τη συζήτηση ήταν γιατί Υπάρχει, γιατί ω τώρα υπάρχει, τώρα προσπαθεί να αλλάξει Λίον, Υπάρχει πεποίθηση ότι τα άτομα τα οποία έχουν COVID, έχουν long COVID. Ε, να και πούμε να, και το long COVID. Να πούμε και τι είναι, ναι, σωστά. Ναι, τι είναι. Πολύ καλή προ, πολύ, ναι, πολύ καλή παρατήρηση. Τι θεωρείται long COVID. Ε, ή αλλιώ post COVID condition, και προτιμώ να χρησιμοποιούμε τον όρο γιατί τούτο ο όρο που κατέληξε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ήταν σύνδρομο πριν. Ναι, ναι ήταν σύνδρομο, έγινε condition κτλ. Είναι μια κατάσταση κατά την οποία κάποιο ο οποίος συνεχίζει, ο οποίος ε, ε, είχε ε, μωθεί με, με, με το COVID, συνεχίζει να έχει συμπτώματα για πάνω από τρει μήνε. Το δεκάδες ναι. Ναι, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν από κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είχε κάτι, α, δεν δεν μπορεί, δεν... Και τι εννοούμε συμπτώματα, εννοούμε να μπορεί να έχει πονός στο στήθος δύσπνοια, ε, Υγεία, δυναμία. Κόποση, μήκου, πόνου κτλ. Τα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε κάτι άλλο. Τούτων είναι το post-COVID condition. Και γιατί μα ενδιαφέρει, μία μελέτη που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα επιβεβαιώνει, και είναι από Ελλήνων Παγκόσμιο Υγεία, ότι περίπου το 10% των ενηλίκων θα πάσχει, θα νοσήσει σε κάποια στιγμή από ε, post-COVID condition. Που τότε το πράγμα είναι τεράστιο και για το και για τα healthcare systems ολόκληρου του κόσμου, και για τον κόσμο τον ίδιο εννοείται, και για την παραγωγικότητα των ατόμων, mm. γιατί είναι με σύκλειφο. Ναι, ναι επηρεάζει την Να, οικονομία στο θέμα. Είπαμε ω τότε ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είχε δώσει mm. συστάσει οι οποίε ήταν, ε, ναι, ε, ε, ήταν αποφυγή τη άσκηση για του ασθενεί με mm -hmm. post COVID. Όντω ήταν η αλήθεια του τόνου. Ε, θα έλεγα, ήταν πιο συντηρητική στην, στην προσέγγιση του όσον αφορά την άσκηση. Το οποίο όμω, α δώσουμε κι έναν συγχωροχάρτη, δεν ξέραμε τι ήταν. <σοστή> δηλαδή, άμα δεν ξέρουμε τι είναι, και πάσχει τόσο κόσμο, και ο κόσμο ο ίδιο κάνει άσκηση και υποφέρει παραπάνω από συμπτώματα. Δηλαδή, πάω σήμερα να περπατήσω, γιατί ε, πρέπει να περπατούμε τέλο πάντων, και την επόμενη μέρα μην είσαι στο κρεβάτι, και την επόμενη εβδομάδα να έχω πάνω τσεφάλι με χάλια, και πάω την ώρα στο γιατρό, και ο γιατρό δεν ξέρει τι να μου πει, αλλά αντιλαμβάνει Ξέρει, δεν ναι, ότι... το προκάλεσε. Ναι, <laughs> ε? <laughs> προφανώ είναι να σου πει να <laughs> το, ναι. το αποφύγει. Οπότε, αν, πούμε, αν πάμε εντελώ συντηρητικά, αφοβούλευαν τον κόσμο ναι. ότι υπήρχε εν τούτη υπεποίθηση. Yeah. Η οποία είναι υπεποίθηση γιατί δεν ήταν αποδεδειγμένη mm -hmm. επιστημονικά. Πιστημονία. Και όταν έπαιρναμε εν τούτη τη μελέτη, να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Νομίζω ότι ήταν η φάση του ότι όσοι ασχολούμαστε με την επιστήμη τη ασκήση, η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό μα με τότε οδηγίε ήταν: «ΟΚ, okay, στο μέλλον. Ε, ακριβώ. Τι είναι να γίνει. Mm -hmm. Ενώ μπορεί... Ε, 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 μπορεί να αφήσει κάποιον εκτό για πολύ τρόπο ασκήσει, ενώ έχει προφανώ άλλε συνέπειε. Ένα προκαλέσει άλλα πράγματα. Δηλαδή να ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση προβλημάτων. Ακριβώ. Όμω, το οποίο μπορώ να σα πω ότι υπήρχε indeed, δηλαδή το, ένα από τα πράγματα που έμαθα, και είμαι πολλά περήφανη και πολλά τυχερή που υπήρξαμε στην ομάδα Τζοκαμαλίτ, του project, ήταν επειδή υπήρχε Πολλά, ναι, λαλούμε να καλή για όλου και δεν είχα τούτη την πεποίθηση, δεν είχα τούτο το θέμα με άλλου πληθυσμού. Εμίλα με ασθενεί και α πούμε, λαλούσαμε του ότι να του κάνουμε μικρέ βιοψίε πράγματα δεν είχαν πρόβλημα με το που του αλλάζουν να του κάνουμε άσκηση, <σί còn> νομίζαν ότι να του σκοτώσει. <σί'>... Ε, το ίδιο πράγμα. Κακή εμπειρία, ενώ αν είχαν κακή εμπειρία με το. Δεν νιώθαν καλά και τα λοιπά. ακούω. Τα μηνύματα, τα μηνύματα από κάτω γυρών του. Ναι, ζητώ. Τι ο του σου πει ο γιατρό με ένα Δεν μου το μήνυμα. Όχι. Oh, yeah, statement, πράγματα που φύγει να άσκηση, πρέπει άσκηση. Υπήρχε το λεγόμενο post-exertional malaise, δηλαδή η, η επιδείνωση των συμπτωμάτων λόγω τη άσκηση. Ε, ασκησιογενής τέλος πάντων ναι, 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 ναι. κτλ. Ε, λογικό. Οπότε είχαμε όμως μια προσέγγιση mm. και από ασθενείς Είχαμε την και από, από, φυσιοθεραπευτέ και από γιατρού. Ολοκλήρη κλινική του Long COVID. Στείλω μα ένα email ότι ήμασταν unethical. Ενώ, είχαμε. Ενώ είχαμε ενώ είτε Approval. Είτε, τι να σα πω, στο Twitter, α πούμε, λένε ότι καινούργιοι ερευνητέ στο Καρολίτσικα στον μου... κόσμο. Τα πώ το τρέφτηκε. Και του δύο που ήταν τζέσοι με τη χάμε στην έρευνα. Λοιπόν, ήταν άτομα τα οποία αντιλαμβάνονταν ακριβώ το πράγμα που, που είπε εσύ ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί τη ζωή μου έτσι. Δεν ναι. γίνεται να είμαι 40 χρονών και να συνεχίσω να είμαι όλη μου τη ζωή με στο σπίτι γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ηλικιακά, που εκεί Λοιπόν, ήμασταν ένα μέσον ώρο γύρω στο 45-46, υπήρχε ένα μεγάλο σπέκτρουμ, ήταν όμω κοντά σε τοτε την ηλικία μεταξύ 40-50. Όμω είχαμε τζότομον που ήταν μεταπτυχιακό φίτη 25. Και okay. γυμνάζονταν πριν. Οι περισσότεροι ναι. Οι περισσότεροι γυμνάζουνταν πριν, και ήταν άτομα για να λάβουν και σε τη μελέτη. Είχαν, α το πούμε, την προσέγγιση, ενώ η άσκηση χρειάζεται. Οπότε ήταν άτομα τα οποία, όταν γαμνόμενα το recruitment, επειδή εγώ μίλησα με τα άτομα, είχα του πει: Ξέρουμε ότι το πράγμα που θα σα βάλουμε να κάνετε, ξέρουμε ότι μπορεί να έχετε συμπτώματα τι επόμενε μέρε. Όμω, αν δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και η υπόθεσή μα ήταν ότι, OK. Κάτι συμβαίνει μετά την άσκηση. Οπότε αλλάξαμε τα πάντα. Φλεγμονέ. Κάναμε πάρα πολλά να δούμε τα συμπτώματα και τα λοιπά, να δούμε τι συμβαίνει μετά από την μπορείς, άσκηση. Μπορεί να, να μου πει λίγα παραπάνω πράγματα να μου πράγμα, πουέλεξατε. Δεν μάρκεσε. Με, με. δείχτε σε ποιον. Μεταλογικού. Ε, ναι, έπιασαμε ε, δείχτε φλεφώνη μετά και μυκή σκόποση, δηλαδή κρατινική κοινάση. Τέλο πάντων, που, που ανεβαίνει με, το, με, με, με mm -hmm. την μυκή, να το πούμε, ε, με, με, όταν εσείς πούντε εμείς και τα λοιπά, φλεγμονή, TNFα, τελευκή νύνες και τα λοιπά. Και τώρα που πιάσαμε άλλο funding, θα στείλουμε και για full, εμ, δηλαδή full, ε, δηλαδή είναι εντεξιμα παράμετρους φλεγμονής, okay. για να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Και με βιοεψία και τα λοιπά. Πιάσαμε μικές βιοεψίες και τα λοιπά. Έκαναμε έναν μεγάλον αρκετά, ας πούμε, εμ, Πολλές πολλέ μετρήσει για να δούμε τι συμβαίνει με τα, και τα νεύρα κτλ. Εννοείται κάμα με ultrasound καρδιάς, καρδιά, εννοείται εργοσπυρομέτρηση, εννοείται σπυρομέτρηση, κάποια άλλα μετρήσει του αυτόνομου νευρικού συστήματο κτλ. Μετρήσει μυκή δύναμη, μετρήσει ελαστικότητα μετρήσεις των Γενικώ είχαμε λούσει. Τι κάνουμε ως Πολλά σέλασες καν, που λέμε. Ναι, ήταν πολλά σέλασες. Και η, προ, προπόνηση μεθόδη από τη είδα ήταν υψηλής έντασης, μέτρια μέτριας έντασης και καθαρά προπονήση δύναμης. Ναι, ο στόχος μας ήταν να δούμε εάν προπονήσεις οι οποίες ήθιστε να συμβαίνουν, κάποιο θα κάνει ένα μια τέτοια προπονήση και ω. Και α πούμε, ο είναι εύκολο να το κάνει. Και ήταν πρωτόκολλα τα οποία είναι αρκετά συχνά σε ε, Αποκαταστάσει. Okay. Καρδιακόν, αναπνευστικά mm -hmm. κτλ. Οπότε πήγαμε με κάτι να δούμε και τούτα που τα κάνουμε ήδη, και σε υγιή, και σε κλινικού πληθυσμού, τι, τι συμβαίνει με του ανθρώπου, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και είδαμε ότι ε, κανένα από τα τρία πρωτοκολλά ασκήσει, ακόμα και το high intensity, που ήταν πούμε, αρκετά στο 90% του ε, για okay. μικρή διάρκεια κτλ., είδαμε ότι δεν, δεν έχουν παραπάνω συμπτώματα ε, από ότι η υγιή. Δηλαδή, ναι, άμα να πάμε να κάνουμε μια, μια άσκηση, εννοείται να σε ρωτήσω μετά πώ νιώθει το. Του μίσου, η γενική κόπωση κτλ. Ένα πίσω ότι κουράστηκε. Ούλοι μα. Ναι, 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 Αλλά μετά στι δύο μέρε, στι δύο μέρε που το ξαναφέραμε πίσω, ε, ξαναπέφτει κοντά στο baseline. Άρα λέμε ότι, οκ, okay, ε, τα συμπτώματα που σου προκαλούνται λόγω άσκηση δεν είναι παραπάνω του post -COVID. Λόγω του post-COVID. Λόγω του post-COVID. Κάποιο ο οποίο ήταν υγιή, προφανώ θα είχε παρόμοια συμπτώματα. Και ελέγξαμε υγιή τη ίδια ηλικία και του ίδιου okay. φίλου για να το εξηγήσουμε. Άρα, Άρα το μήνυμα που θα μένει είναι ότι μπορείτε να κάνετε άσκηση. Ναι. Λοιπόν. Και ποια άσκηση, όποια σα αρέσει. Ε, ωραία. Okay. Ε, Όμω, καταφέρετε να επεξηγήσετε καθόλου το γιατί δεν νιώθουν τα πράγματα. Εντούτοι, δεν ενδιαφέρουσα η ερώτηση μετά από τα, ναι. μετά τα... findings ότι mm. δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός κοντρόλ δείγματος και ενός δείγματος με post-covid basically νιώθουν τα ίδια πράγματα Νιώθουν τα ίδια πράγματα, μετά την άσκηση ναι, γιατί ναι, προασκησιακά εννοείται, εν τσο κανένας ότι, ε, κα, ότι, ας πούμε εψεύδονταν Ακριβώς, εν ε, το, ενδιαφέρον ερώτημα πλέον είναι τι είναι το που νιώθει κάποιος που post-covid γιατί εγώ πέρασα COVID και είχα έναν μια περίοδο post-COVID ενό μήνα, Mm. Ε, Εξέρα το και πολλά καλά πόσο σημαντική είναι η προπονής για εμένα στο yeah. μου. Θυμούμαι έπιασα όταν ήταν η... η όταν επικρατούσε η όμικρον μεταλλαξή. Απρίλιο του 22. Mm. Λοιπόν, ενώσεις. Ε, ήταν απέσιο το πράγμα, παρόλο που είναι βολιασμένο. Ε, ήταν breakthrough, ξέραμε ότι υπάρχουν breakthroughs. Ε, ένα μήνα να καταφέρω να πείσω τον εαυτό μου ότι μπορώ να πάω να προπονηθώ. Νιώθα μια παράξενη κόπωση, με πολλή υπηλία, εγώ το βίωσα. Και δεν ήθελα να... Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μπει να κάνει έντονη άσκηση. Ξέρεις πώς είναι το μάλλεμα. Δεν κάνεις σου Δεν μπορούσα να... Μόνο η ιδέα ότι να πάω να παλέψω με έναν άτομο πολύ δύσκολη. Και στο μήνα λέω εγώ, γίνεται, πόσο να πάμε. Ένα μήνα εκτό δεν ξεκινήσουμε να έχουμε ναι, άλλα θέματα. Ναι, 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 ναι. Και επίση τον εαυτό μου και πια, και στην ουσία, με το που ξεκίνησα, ήταν κατά κάποιον τρόπο και μέρο στη... ε, του. Ψήματα. Ψήματα. Ε, άρα τα βασίζονται μόνο στα, στην παθολογία που υπάρχει, σίγουρα και το κομμάτι τη ψυχολογία. Καλό, υπάρχει... μα νομίζω. Αμέσως. Υπήρχε νομίζω, να διορθώσουμε, αν είμαι λάθο, mm. ένα post-COVID depression. Ναι, 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 είναι ένα από τα βασικά. Λοιπόν, τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με τα άτομα. Δηλαδή, υπάρχουν και άτομα που παρουσιάζουν ε, να μην επανέλθει η ψύχρενση ή κτλ. Για να είμαστε ειλικρινεί, να ασχοληθήκαμε με τούτο. Anyway, τα συμπτώματα ποικίλουν. Όμω, η περισσότερη σε συντριπτική πλειοψηφία, είναι έναν 70% των ατόμων που πάσχουν από post-COVID, ε, syndrome, condition κτλ., ήταν τούτο που είπε ο Ντόνι, Κόπωση. Περβολική κόπωση. Ε, που εννοείται, ναι, υπάρχουν άτομα που μιλούν για depression, άλλα άτομα που μιλούν για ε, αλλαγέ στην ύπνο κτλ. <συγίλω> ε, αλλά άτομα μιλούν για το λεγόμενο brain fog, ότι <συγίλω> α, είναι και μια συγκέντρωση. κτλ. δεν είδα. Να... Κάπου είδα στην έρευνα ότι αναφέραν το παραπάνω στη μέτρια ένταση ε, άσκηση. Ναι, ναι, ναι. Όμω δεν ήταν διαφορά. Μπράβο, το βιώσατε. Είναι πολλά παραξενό feeling. Είναι πολύ να συγκεντρωθείς, να είναι όλα έτσι λίγο μπλέρι. Δοκίμαζα ας τον καιρό ήταν προς το τέλος του τετραμήνου. μήνου. είχα να κάνω grading, δυσκολεύκω να συγκεντρωθώ για να τα κάνω. Ναι. ό, Ινού ήταν όλα βάλει, εντάξει δεν μπορούσαμε να τα πιέσουμε Οπότε προσπάθησα να ασχοληθούμε με ένα κομμάτι το οποίο, ήταν πολλά γνώριμο, το κομμάτι και ένα πράγμα το οποίο ήταν πολλά χαρακτηριστικό ήταν η, η παραπάνω κόπωση, η επιδείνωση πτωμάτων μετά από άσκηση. Τούτο ήταν το ένα από τα mm, βασικά mm, ας πούμε, mm. ε, ε, χαρακτηριστικά. Το τι ήρθαμε να απαντήσω πίσω στην ερώτηση, το, Αν δεν μπορούσαμε να, να δούμε λίγο γιατί, αν μπορούμε να εξηγήσουμε τούτο την αρχική κόπωση. Έκαναμε αρκετέ μετρήσει, πολλά επιγραμματικά, τσινον, το, οποίον, το συμπέρασμα όλων ήταν ότι δεν βρήκαμε να υπάρχει κανένα ζήτημα στου πνεύμονε και κανένα ζήτημα στην καρδιά που να εξηγεί τούτη την μειωμένη κόπωση. Βρήκαμε, ότι ναι 60% των ασθενών είχαν μειοπάθειε. Ναι, το μόνο να... που κάνω την εντύπωση είναι εμένα στο ότι. Εμά να δει. Ναι, ε, ναι. <laughs> καρδιανοπνευστικά, που στην ουσία είναι ναι. που επιβάλλεται παραπάνω ναι, ναι. σε συγκεκριμένη ασθενία. στου σκελετικού μύε 62% με μεγάλο ποσοστό. Και Ήταν μια η οποία προήλθε από το COVID. Δεν ξέρουμε. Αν είναι δηλαδή, εμεί. στη μελέτη μα ήταν δηλαδή, επί τα άτομα πηγαίναν στην κλινική νευρο, νευροφυσιολογία κτλ. Δεν ξέραμε ποιο ήταν post-COVID και ποιο ήταν control. ο γιατρό που τα έκαμε πάλι ήταν blinded κτλ. Οπότε δεν είναι ότι ξέραμε. Και μετά βλέπουμε μετά που το επέφτιασα τα δεδομένα και έκαμε, τα blind ε, που είδαμε. Είδαμε ότι ουσιαστικά. 18 από του 29 ασθενεί Post -COVID, που δεν είχαν άλλη νόσο πριν, mm -hmm. ε, ε, παρουσίαζαν μοιοπάθειε, ενώ ήταν μόνο έναν άτομο ε, που το control, mm -hmm. έναν άτομο που είχαν ε, δείγμα μοιοπάθειε σε έναν από του έξι μήνε okay. που έλεγξαμε. Οπότε, τούτο που μόνο του είναι κάτι σημαντικό, το οποίο επιβεβαιώνεται από άλλε μελέτε που είχαν δει κάτι πάλι ε, σε εμεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε αν είναι που το post-COVID. Okay. Κάποιο να για να πει, ναι, οκ, okay, μπορεί να είναι από την ε, αδράνεια. Ναι, <σχερ> <σχερ> ναι προφανώ. Που, που, υπάρχει, ναι, μεν, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο. Ε, Πρέπει ειλικρινεί. Είναι πολλά μεγάλο ποσοστό για να είναι μόνο που τούτο. Οπότε <σχερ> θέλουμε να πάμε. Άρα, it needs further studying που λέμε. Ακριβώ. <σχερ> ε... Και γι' αυτό τώρα, τούτο που κάνουμε, είναι ότι ε, κάναμε αίτηση για άλλη χρηματοδότηση και τα λοιπά. Για να Και πιάσαμε ναι, την. Για να αναλύσουμε. για να αναλύσουμε ε, ε, εντελεχώ τι μικρέ βιοψίε. Και να δούμε. Και απλά να σα πω έτσι κάτι που έναν ε, unpublished ακόμα τώρα προσπαθούμε να δούμε. Ε, στείλαμε τι μικρέ βιοψίε σε έναν πολλά γνωστό εργαστήριο στην βόρεια ε, Σουηδία, το οποίο κάνουν στο παθολογικό έλεγχο, δηλαδή απλά σε επίπεδο ναι, ναι, ναι. En group level. Και πάλι για εκείνου σε, σε στείλαμε το στόχο να του πούμε να μπουν, σα στείλαμε. Και ναι, 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 μετά από μου τούτο που δοκιμάζει, τι λέτε. Ε, τι ηλικία σένει. Βλέπω μυκών μη, που πρέπει να είναι 80-90 χρονών. Έλα, ρε. Οπότε, wow. οπότε ήταν κάπω wow. Τώρα κάτι, όντω κάτι έχουμε. Και γι' αυτό τι στείλαμε. Wow. Ε, στείλαμε, αναλύσει για RNA sequence για να δούμε δηλαδή το. Ναι, να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει. Άρα, έχουμε ιδέα σε τι μηχανισμό μπορεί να έχουμε. Ναι, ξέ, ξέρω, μου σκεφτούμε. Τι τα επιχειρήματα. Έλα, ρε, σιγά, μια γρήπη. ξεκινήσαμε να σκεφτούμε όλα τα πράγματα. Το θέμα όμω πρέπει να και το θερμιντικό τη υπόθεση είναι ότι εάν, ε, ε, εάν έχει ε, πούμε, από τη στιγμή που η καρδιάζει οι πνεύμονε, ενώ okay, ναι. οκ, σημαίνει ότι δεν πληρεί τα contradiction για να, για να μην, να κάνεις... για να μην ναι, πληρεί. Μπορεί να καμισά Οι μοιοπάθειε. Γιατί εννοείται ότι όταν έστελαμε τα report στου ασθενεί με τα δεδομένα του, γιατί ήταν κάτι που θέλαμε να κάνουμε mm -hmm. και στη μελέτη μα, να δώσουμε πίσω. Το μα εδώ έκανε την ώρα του, να δώσουμε πίσω, εδώ, τους, να δώσουμε πίσω κάτι. Ε, ερωτούσα, μα, okay, οκ, τι είναι τούτο, τι, τι, έχω, τι μπορώ να κάνω, η επόμενη ερώτηση ήταν. Και η απάντηση ήταν ότι. Δεν ε, έχουμε. Πάλι η άσκηση να σε βοηθήσει σε τον τρόπο. δεν ξέρουμε σε πόσο φοβоздώ. βαθμό. Οκ, <σχει> okay, να το πάμε... θα, θα, μπορούσε να είναι ένα assumption, μια υπόθεση, ότι για παράδειγμα προπόνηση δύναμη <σχει> θα μπορούσε ναι. να του βοηθήσει. Ναι, ναι Πρέπει γιατί... να γίνει όμω ναι, αλλά να πάρουμε γιατί. Και παρέμβαση. Ναι. Και πάλι όμω, ενώ τώρα μειοπάθειε εξαρτάται από την ένταση, δηλαδή. Ε, νομίζω δεν έχουμε καθαρή εικόνα για αυτό. Όχι, για το μεντό που λέμε ότι χρειάζεται παραπάνω πρέπει να γίνουν ξανά έρευνε παρέμβαση. Δηλαδή να δοκιμάσει διάφορα. Διάφορε εντάσει, διάφορα βόγγιουμ προπόνηση. Βασικά να δούμε αν είναι μόνιμε πρώτα απ' όλα του. Ακριβώ. Ήταν το επόμενο στάδιο. Οπότε φέραμε του πίσω μετά από ένα χρόνο του euh, άτομα με post-COVID για να δούμε αν παραμένουν το ίδιο. Ε, δεν τα έχω τότε τα δεδομένα okay. ακόμα, γιατί τώρα είμαστε στη διαδικασία που. Δεν τα... είναι ξανάρθει καλό. <laughs> 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 δεν είναι ξανάρθει καλό. <laughs> όμω. Οκ, okay, να πούμε όμω. τι είναι. Δηλαδή, τι σημαίνει μια παθέτη. Σημαίνει και πώ θα δείτε το τεστ. Ναι, είχα και εγώ κάποιε απορίε για το πώ βρέθηκε. Αν είναι συγκεκριμένο είδο ή αν Λοιπόν, μπορούμε να ξέρουμε το τεστ που κάμαμε. Τι είναι το τεστ Είναι μια μέθοδο ηλεκτρομοιογραφία, η οποία βάλουμε έναν α το πούμε βελόνι τέλο πάντων. Το οποίο ουσιαστικά βλέπει. βάλει ηλεκτρισμό στο μη, σε κάποια σημεία. Ερωτήσει το μη βασικά με. Αν δηλαδή, δραστηριότητα. Ακριβώ. Mm. Διάσου το ερώτημα, το οποίο διά του, τον εύρω, να το πούμε, και βλέπει αν αντιδρά. Mm. Λοιπόν, άμα δεν αντιδρά ή αν αντιδρά σε σημείων που κάνει την τη λεγόμενη πολυφασία, η οποία δεν είναι εκείνο που θελουμε mm -hmm. για να κάνει μπαμ, μπαμ δηλαδή να κάνει, να κάνει, σύσπαση, τότε είναι ένδειξη ότι κάτι συμβαίνει στο μη. Αν, τον, θα, αν τον το, πρόβλημα είναι λόγω του ε, νεύρου ή λόγω του μη, του μη. έχουμε κάποιε ενδείξει οι οποίε δείχνουν ότι πάμε προ μη. Α, πάμε προ μη. Εγώ θα μη, αν το νεύρο. Ε, αλλά δεν ξέρουμε ναι, να κάνουμε. Να ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Όμω, να το ναι, ναι, το σκεφτούμε λίγο λογικά. Οκ. Okay, και πε ότι, ότι τούτα τα μικρά κύτταρα τα οποία ελέξαμε, δεν ε, μπορούν να αντιδράσουν. Αν δυναμώσει τα υπόλοιπα, σημαίνει ότι δεν θα έχει τι συνέπειε. Μάλιστα. Ναι. Ένα έχει πάλι μια ποιοτική σύσπαση. Ακριβώ. Δηλαδή, το που μα ενδιαφέρει, ε, δεν δηλαδή, μιλήσουμε, να πούμε, και με γιατρού, το κοινό που μα ενδιαφέρει είναι να κάνει τρίτ, δηλαδή να. Βοηθήσει, τσαμέ που έχει συμπτώματα ο ασθενή. Άρα, εάν εμεί έχουμε νέε μειοπάθειε, αλλά το άτομο μπορεί να είναι λειτουργικό. Αν είναι μειοπάθεια, για παράδειγμα, που απλά εμά ο σώμα τότε μπορεί να βελτιώσει τα υπόλοιπα που δεν είναι. κάποια άλλα νευρολογικά συμπτώματα που να εξηγούν κάτι άλλο. Και μπορεί να στα ας πούμε έναν συμπτώματα που παραμένουν παραγόνω σε σαρκοπενία, ας πούμε. Mm. Είμαστε ακόμα, okay. εν, μπορούμε να ακόμα να το πούμε. Βλέπουμε κάποια ότι έχει μη νατροφία, Τώρα γιατί διότι, οι ιδιώτες οι είναι... ακόμα χρειαζόμαστε. Ε, όσον αφορά το αν έχουμε άλλες ενδείξεις για τα νεύρα. Πάρα ενδιαφέρον. μόλις είδα yeah. τα findings και καρδιανονιστικά επανήλθαν όλοι υπήρχε το, μετεο, με το, με το με, με, τις ήμουν κάπως Ανατρέψαν όλα όσα yeah, είχαμε, no, no, no. είχαμε, είχαμε στον COVID, Αλλά είναι no. <laughs> news. It's good news, good news, and news and όμως. Good όμως. Αδει, αν η καρδιά είναι εντάξει, mm. Και απλά έχει τι μειοψηφίε του, τι οποίε ακόμα δεν ξέρουν ακριβώ τον μηχανισμό του και τι επηρεάστηκε εν τον εύρο που κάνει η Nerve το μην, muscle cells. There is hope. Ναι, nee, να δείξει το Έχει ελπίδα Αλλά το σημαντικό είναι ότι ό,τι και να είναι, είτε τον εύρο είτε ο μην, η, 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 άσκηση δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, τι γιατί κάμια φορά μετά όντω δω τη δημοσίευση. επειδή προφανώ ουσιαστικά επιέναμε εναντίον των guidelines, όχι μόνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, των άλλων guidelines, τα guidelines τη Αγγλία κτλ. ήταν έτσι λίγο. Δεν ήξερα Κάπω Κάπως έτσι, οπότε δεν ήξεραμε την αντίδραση. Και πει, δηλαδή, μέσα στις πρώτες εβδομάδες, πάνω από 40 Οίκη, ε, 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 εκδοτική εκδοτικοί τέλο πάντων ανά το παγκόσμιο να κάνουν μετάφραση και γράψαν τα findings κτλ. Συμπεριλαμβανομένου Forbes, Healthline που έχουν τεράστιο να κτλ. Έστειλα μου για yeah, δημοσιογράφη να κάνω confirm το to και confirm και και τα λοιπά, και τα λοιπά. Εντάξει, το άλλο, για interview κτλ. Εντάξει, δεν ήξερα τι ήταν. Το πιο σημαντικό όμω είναι τούτο που ήθελα και όσε φορέ έβλεπα τίτλου Η άσκηση βοηθά στο long COVID. Είναι τούτο που ήβραμε. Και που είπαμε είναι ότι η άσκηση δεν κάνει κακό, mm -hmm. άρα δεν έχει λόγο να κάνει άσκηση. Συνιστάται βασικά στο, long COVID, τούτο, είναι η ουσία. Λέμε ότι δεν, δεν, πρέπει να αποτελεί το long COVID αντέντηξη για άσκηση από μόνη τη. Εννοείται ότι αν κάποιο. Ασκηθεί. Ε, και για, ε, γι' αυτό μόνο στην ζωή είναι προσεκτική. Εννοείται αν κάποιο μετά από long COVID οτιδήποτε άλλο. Έχει απίστευτο, έχει και Κάθε φορά που περπατά, πονεί παραπάνω. Το πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι το long COVID. Είναι να, 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 να απορρίψει ότι δεν υπάρχει εμ, υπόνοια για έφραγμα ή ενδυνάμει. Ναι, άλλη άλλοι. Πουντούτων το πράγμα είναι σοβαρό. Παθολογία. Οπότε, τι κάνει. Πάει στο γιατρό, κάνει, κάνει απόκληση των ναι. υπολείπων και αν δεν το έχει τούτων και έχει ζωή COVID, ε, ε, θα σου πει όπω σου λέει πριν, ελπίζουμε, <laughs> πριν δύο μήνε, ναι. κάτσε σπίτι σου γιατί δεν έχει παραπάνω συμπτώματα. Να σου πει, ξεκινά σιγά σιγά, σιγά με βάση τι ικανότητε σου να κάνει τρέν τον οργανισμό σου για να μην γίνει. Yeah. Να μην yeah. έχει παραπάνω αδράνεια, άρα να έχει άλλε καλύτερα να μιλάμε με ένα επάγγελμα δυνάσκηση να σε βάλει ένα σταδιακό. Να ότι οι γιατροί, οι GPs τουλάχιστον, ατ να θυκευάζουν την έρευνα σα. Ναι, έκανα μα ε, tweet και οι γιατροί γράψαν το editorial. Άλλοι γιατροί που ήταν πολύ εθαρρυντικοί, που ήταν στον χώρο, που είπαν επιτέλου μια μελέτη. Ωραία, με... γιατί Είναι Πολύ εύκολο ένα γιατρό να, να παραμείνει yeah. με το παλιό αφήγημα. Αν δεν ενημερώθηκε δηλαδή. Ναι, ναι, ισχύει όμω. Και κάνει υπάρχει... βασικά ένα, δεν το μου λέμε, με συγχωρεί για τα αγγλικά, το disservice των ασθενήντων. Δηλαδή κρατά τον πίσω, που, ενώ θα μπορούσε να ασκηθεί, κρατά τον πίσω. Ε, οπότε είναι σημαντικό για mm. του γιατρού να ξεκινήσουν να ενημερώνονται όσον αφορά την αθλητική επιστήμη. Σίγουρα. Και... και να γίνουν και άλλε μελέτε. Ναι, εννοείται. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. το... Στο δικό το επάγγελμα να ενημερωθούμε ναι, καλύτερα σε επαγγελματίε για την επανένταξη των ναι. συγκεκριμένων ασθενών. Και να το προτείνουν και οι στο ότι αν τα συμπτώματα καλύτερα να σε επαγγελματία και να εντάξει Ερχόμαστε που, είναι πολλά απλό. Να φέρει την ιατρική. Έτσι ε, ξεκίνησε. Να φέρει την ιατρική κοινότητα on board στο να ξεκινήσει να μιλάει για την άσκηση. Μυσικά, να, κατανοήσει... να, να, μάθει πρώτα. Να μάθει ή να ξεκινήσει, ξεκινήσει να μιλάει για την άσκηση. Άρα, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του διαρευνά για το πώ ε, ε, έρχονται να, να, ενωθούν τα θυό. Δηλαδή, ήβραμε κάτι γιατρέ ε, ε, το νέο νεύρημα. Αλλά ξεμπλέον έχουμε σου δεδομένα πρέπει να ξεκινήσει να λε κάτι άλλο. Γυμναστή, μίλα με τον γιατρό για να συνεργαστεί για την καλύτερη ποιότητα τη ζωή του, ασθενή, του ανθρώπου. Τέλο πάντων, σήμερα στο είναι. είναι η ουσία. Η είναι. Ε, σε ένα μικρό ποσοστό που ανέφερε ε, ορθοστατική ταχυκαρδία. Ναι. Ε, Οφείλεται σε κάποιο μηχανισμό συγκεκριμένο. Εν τούτο που ήθελα να πω πριν όταν μου είπε για, τα νεύρα. Ε, Περιμένω είχαμε... μισό λεπτό γιατί πρέπει να μιλούμε. Με λέει μάνσε, λέει γουάνσε. Ναι, Ξηγάτε το. Να το εξηγήσω. Λοιπόν, μια, έναν άλλον, πούμε, έναν που είχαμε πολλά νωρί επιστημονικά όσον αφορά το, το long COVID ήταν οι ε, η λεγόμενη. Το, ζητήματα λόγω του αυτόνομου νευρικού συστήματο. Δηλαδή, ε, δηλαδή άτομο, όταν εμεί στεκούμαστε ή καθόμαστε κτλ., να αλλάζουμε position κτλ., το σώμα μα ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση για να με ζαλιζόμαστε. Ναι, και να σταθερεί. <Τεταίωσαι> τα λοιπά. Ναι, αυτό. Που εν, όταν πάμε να σταθούμε, αυξάνεται η αρτηρία <Τεταίωσαι> Και ένα από του μηχανισμού που το, το κάνουμε, αυξάνεται την καρδιακή συχνότητα. Σε σχέση με αν είμαστε κάτω. Ε, παρατηρήθηκε ότι τούτα τα άτομα είχαν ταχυκαρδίε, ε, οι οποίε λόγω αλλαγή position όταν στέκονταν, το οποίο, δηλαδή, στέκονταν. Και ενώ στην αρχή περιμένει να αυξηθεί η καρδιακή συχνότητα για να ρυθμίσει την αρτηρική πίεση, μετά να παίζει, δεν ε, 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 έπεφτε. Και συνέχιζαν και ανέβαινε, ήταν ανεβασμένη η καρδιακή, καρδιακή συχνότητα που δημιουργούσαν τα, τα σταχυκαρδίες και το αίσθημα, τα δυσφορία ναι, ναι. και άλλα συμπτώματα που είχαν, που είχαν οι ασθενείς. Ε, και ήταν τη δυσλειτουργία του αυτού του νευρικού συστήματος. Τούτο ήταν το ζήτημα. Εμείς έκαναμε το τεστ ε, και είδαμε ότι ένα μικρό ποσοστό έχει και τούτον, Οπότε είναι μια ένδειξη που πρέπει να την ψάξουμε λίγο παραπάνω πάνω σε τούτο. Ήταν μέσα στο ποσοστό που είχαν τη μυοπαθία? Ε, όχι. Αλλά ούτε... Δηλαδή ήταν... Δεν ήταν κάτι σταθερό. Ήταν... Ναι, δεν okay. ήταν τα ίδια άτομα να έχουν το ίδιο ναι. αλλά μπορεί και κάποια άτομα να τα και είχαν κτλ. Το, οπότε τούτον, ήταν, τούτον είναι ένα εύρημα το οποίο και πάλι υπάρχει και mm -hmm. πρέπει κάπως να το, να το συζητήσουμε. Υπάρχει μια υπονοία ότι η, 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 λόγω του ότι όταν κάποιο είναι Αδρανήσιο, δεν καμιά άσκηση, μειώνεται ε, ο όγκο παλμού. Οπότε, άμα μειωθεί ο όγκο παλμού, ε, αναγκαστικά να αυξηθεί η καρδιά και η αλλά να μπορεί να δουλεύει ο οργανισμό. Ναι. Μία υπόθεση είναι τούτη. Άλλη υπόθεση που είναι ότι ο, ο COVID, ε, σαν κορονοϊό τέλο πάντων, μπορεί με κάποιον τρόπο να επηρέαζε όντω το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Mm -hmm. Και να προκάλεσαν την αύξηση τη καθαρή συχνότητα, τη δυσλειτουργία σε τούτο, και να βρίσκουμε μειωμένο άγκο παλιμού ω αποτέλεσμα τούτου. Okay. Η μελέτη μα δεν μπορέσαμε εν να τα απαντήσουμε, mm -hmm. ε, ούτε, ούτε είπα, έχουμε την. Έχει ε, 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 ένα άλλο πάθο, ασχολικά yeah. με την αντίστοιχη με, yeah. με το έξτρα. Yeah, νομίζω σε επόμενα. να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ένα παράδειγμα που yeah. μπορεί να ερευνηθεί. Το σημαντικό είναι ότι και πάλι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει πάνω σε τούτο. Ε, οπότε, και πάλι τούτο δεν είναι λόγο. Ένα παράδειγμα για, για το, που λέμε για το εξέσταση τη medicine και την άσκηση γενικότερα. Άσκηση πρέπει να κάνουν όλοι. χαίρομαι πάρα πολλά που μετά από χρόνια επιτέλου. <laughs> και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, τέλο πάντων, όλοι συμφωνούν και βάλαν έναν αριθμό. Τα 150 λεπτά. Ε, λεπτά Εβδομαδίω αραβιανά και συμβαίνει και δύο φορέ την εβδομάδα με εκείνη την άμαση. Τούτων ισχύει για όλου. Όλου. Είναι προοριστικό. Δεν μπορώ να πολλέ φορέ. Και Ισχύει για όλου. Α, μιλούμε για ανήλικε. Για παιδιά, ε, μιλούμε για 60 λεπτά την εβδομάδα. Απαραίτητο. Και για ανήλικε, ε, εκτό που τα 150 λεπτά και τη μηδική δύναμη, φάει οπωσδήποτε και τρει φορέ την εβδομάδα ασκήσει ισορροπία ε, και αλληλεγγυσία για να μειώσει τα ρίσκα των πτώσεων. Τόση, ωραία. Αλλά τούτε είναι οι οδηγίε για όλου. Για ποιο ότι... ε, πέρασε το μήνυμα στην κοινωνία. Ακόμα. Προσπαθεί, δηλαδή, προσπαθεί. ακόμα υπάρχουν κοινωνίε όπω η δική μα, η οποία εκλαμβάνει ε, 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 ή αντιλαμβάνεται την άσκηση ω κάτι <συρίζοντα> έξτρα ελευθέρου <συρίζοντα> χρόνου. Εάν <συρίζοντα> έχω χρόνο να το κάνω καλώ. Αν δεν έχω χρόνο, αφήνω. Το. <συρίζοντα> ναι. καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητο. Ναι. Υπάρχει ένα quote που τα πάντα με τι παρουσιάσει μου: είναι ότι αν δεν έχει ε, χρόνο να καμισά και τώρα, θα πρέπει να βρει χρόνο για την ασθένεια σου αργότερα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρο. Απλά το που ήθελα να πω είναι ότι τα guidelines για την άσκηση είναι τούτα. Ε, αν κάποιο για κάποιο λόγο, σε κάποια φάση τη ζωή του ή σε πιο χρόνια φάση, έχει μια κλινική κατάσταση, να το πούμε, ο στόχο είναι πώ να φτάσω σε τούτα. Ποια σημεία προσοχή χρειάζομαι ή ενδεχομένω να αλλάσουν οι συστάσει σε θέμα να πούμε ένταση, με στόχο να φτάσω τσίνε σε συστάσει για του υγιεί. Άρα, αν και αλλάσουν οι συστάσει, αλλάσουν

θα μπορούσα να την, να την, περιγράψω έτσι πολλά σύντομα, είναι πώς η επιστήμη έρχεται να έχει πρακτική εφαρμογή στην κοινωνία και στη ζωή όλων μα. Δηλαδή, μια έρευνα για ένα θέμα το οποίο μα απασχολούσε όλου. Δεν νομίζω να έχει κανένα μας που να μην επηρεάστηκε με την πανδημία ή να μην τον απασχολούσε την πανδημία. Ε, ή να μην τον απασχολούσαν την που έφερε την πανδημία. Παράνε πάρα πολλά. Ε, πέραν του, του post-COVID syndrome, post-traumatic stress disorder, πρέπει mm. έναν άνθρωπο ακόμα. Δηλαδή μετατραυματικό σύνδρομο, κατάθλιψη. Υπάρχει μια πολύ ωραία έρευνα με δείγμα από την Κύπρο, mm. στο τι επέφερε η πανδημία στον Κύπριο πολίτη. Βλέπει ότι μια ομάδα ανθρώπων έκατσε σε ένα lab, σε ένα institute, έκανε μια έρευνα η οποία έρχεται να βοηθήσει του πάντε που τον επαγγελματίαν ε, τη άσκηση ω τον τελευταίο πολίτη ο οποίο επηρεάστηκε μόνο το πράγμα. Σε yeah. Και τούτο είναι ομορφικά yeah. τη επιστήμη. Yeah. Κάνουμε επιστήμη, κάνουμε έρευνα για να βοηθήσουν τι κοινωνίε. Και τούτο είναι το νομίζω είναι το που φτήκε σήμερα από την κουβέντα μα πέρα από το ειδικό θέμα του, ναι. Το να δούμε ότι ε, ό,τι είναι δεδομένο. Δηλαδή, ναι. ε, mm. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και μια ομάδα επιστημόνων η οποία πολλά σωστά και ωραία και εμπεριστατωμένα που είναι το να την λάβουν υπόψη και mm -hmm. να την δουν για το, Ξέρεις, το ένας Ένα ο οποίο αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνε, ξέρει τι σημαίνει είναι επιστήμη. επιστήμη, επιστήμη βασίζεται <laughs> στο δεν <«Έν> ξέρω. <laughs> η επιστήμη <laughs> βασίζεται <laughs> στο δεν ξέρω. Και όσο δεν ξέρει κάτι, απαντά στο οποίο γεννά. Να... Mm. Ακόμα δέκα για παράδειγμα να ξέρω. Τούτο είναι. Η επιστήμη είναι ο Θεό. Ο μόνο πανταγόνο είναι ο Θεό. Κατά εμένα είναι Ναι, όντω, τούτη είναι η ομορφιά τη επιστήμη. Εντάξει. Και το κάθε, λόγος... ξέρω, sorry, προσέρω, το κάθε ξέρω, εσύ... sorry, να προσθέσω, το κάθε ξέρω έχει που πίσω στοιχεία, ενώ είναι εν, <σχει> ναι, ναι, απλά ναι. ξέρω. Αποδέχεσαι, <σχει> αποδέχεσαι findings. Δεν υπάρχει λέξη πιστεύω, πεποίθηση. Αν δεν αναφέρεις τη λέξη πεποίθηση, η οποία ε, ναι. ε, το αντίθετο του αποδέχουμε ή απορρίπτω κάτι mm. στην, ελ, στην, απουσία ή παρουσία ευρημάτων. Ακριβώς. Και εντάξει, η η αληθεια ειναι ότι ο σκοπό δεν ήταν να πάμε εναντίον. Των, των συστάσεων ήταν εννοείται ότι καταλαβαίνουμε ότι οι συστάσει ευκήκαν γιατί υπήρχε η ανάγκη που, την, που τον κόσμο να γραφτεί. Δεν ξεκινά μια δευτερόλεπτη να να πα δύο σε κάτι. Όχι. Ξεκινά μια δευτερόλεπτη για να κάνει ε, ε, να ερευνήσει. Να σα πω και κάτι το οποίο ε, ε, χρειάζεται να έχουμε ενό ερευνητέ και θεωρώ ότι πρέπει να το έχουμε γιατί όταν το έχουμε είναι όντω πρόβλημα, είναι το να είσαι ανοιχτό. Στο τι είναι να εύρει. Εντάξει, ε, που, το, που το διδακτορικό μου και έκτοτε, ό,τι την έκανα, δεν έβρα μία υπόθεση. Ό,τι υπόθεση <laughs> να κάναμε ήταν το αντίθετο. Όμω, τούτη είναι η όμορφια και τούτη ε, είναι η μαγιά. Α, το, α, να είσαι, α, το να κάνει μία μελέτη, η οποία είναι ε, να χρησιμοποιήσει τι καλύτερε μεθοδολογίε που χρειάζεται και να, 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 να κάνει όσο καλύτερα γίνεται, δηλαδή blinded κτλ., και, και μετά να δει τα δεδομένα, να δει τι μπορεί να γίνει.

Μπορούμε, έχουν impact αμέσω. Μπορεί ναι. να συζητήσει αμέσω. Μπορεί να κάνει translate αμέσω. Ενώ, ε, ενώ πολλέ άλλε μελέτε χρειάζονται μια διαδικασία. Mm. Τώρα εμεί περιμένουμε ότι δεν αλλάξουν ένα guidelines με μια μελέτη. Όχι. Oh, Όμω είναι η αρχή για μια άλλη συζήτηση. Να το λάβουν υπόψη για εναντροπία... να ξεκινήσουν σιγά-σιγά. Yeah. Ανοίξει ένα διάλογο. Αλλά informed. Με βρήματα. Ακριβώ. Δηλαδή θυμόμαι ένα tweet ήταν, ο, του. Γερμανού Υπουργού, παιδί, ε, υπουργού Υγεία, συγγνώμη, την επόμενη που έχει γεννή μελέτη, και άλλα είναι καινούργια μελέτη, ξέρω εγώ, δίνει ελπίδα γι' αυτόν. Εννοείται άλλε που θα ακολουθήσουν και θα είναι κριτική, ναι, of okay, judging okay. Αλλά το πόνο είναι ότι πώ μπορούμε εμεί ω ερευνητέ να πιάσουμε το ερέθισμα που την κοινωνία, να κάνουμε κάτι και να το φέρουμε πίσω στην κοινωνια Γι' mm -hmm. αυτόν τον χαίρομαι που με δάμε. χαίρομαι που τα κάνετε τούτα. Λαλή, λαλή, και... λαλή μια, μια, ωραία φράση είναι η φίλη μας Ιαννή Χρόνη η δουλειά μα, εμάς σαν mm. ερευνητές, ερευνητέ, σαν επιστήμονε, είναι to move the needle. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε δουλειά για να ταράξουμε, για να, για να, στην ουσία mm. να κάνουμε αλλαγέ. Σιγά σιγά. Νομίζω ότι παραπάνω μου πήγαμε στο, στο Ακαδημία mm. με διάφορου τρόπου. Ε, μένουμε για το το, το όραμα τη κοινωνική αλλαγή, να, να έχουμε καλύτερε κοινωνίε. Ναι. Και νομίζω η επιστήμη, κατά μένα, είναι ο μόνο τρόπο ναι. για να αλλάξουμε τι κοινωνίε μα. Και εγώ θέλω, θε, και, και ένα πράγμα μου αρέσει και Με, τα, με το καινούργιο, την καινούργια κοινωνία, να το πούμε, με τα μέσα μαζική επικοινωνία, δικτύο κτλ., είναι το ότι ο κόσμο αναγκάζει να δοκίσει κάτι πίσω. Θέλει να μάθει. Οπότε θα νο... με είμαστε, είναι το δικό μα πρόβλημα. Γιατί κάποια να μιλήσει επιστημονικά, ξέρω εγώ, δεν καταλάβω. Όχι, δεν είναι πρόβλημα, σου δεν καταλάβει. Είναι πρόβλημα μου, αν δεν το έκανα να το καταλάβει. Οπότε, ε, οπότε τούτο είναι το δικό μα. Είναι η δική μα υπευθυνότητα. Ε, γιατί στο, στο τέλο τη ημέρα, αν τα κάνουμε μόνο για να γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα, ε, ε, <laughs> χάσαμε εύχε, την εύχε μπάλα. Έχει ε, κάποια χρόνια στα οποία εγώ έλαβα μέρο σε ομάδε. Ε, με άλλου ακαδημαϊκούς, που άλλα πανεπιστήμια, που άλλα disciplines, δηλαδή που άλλα παιδιά, ε, σε δράσει, για εδώ ονομάζουμε science communication, Φίλες. η επικοινωνία τη επιστήμης, Με απλό και κλαγευμένο τρόπο, σε σημείο που έκαναμε science café. Δηλαδή, τι, τι, τι ήταν το science café, με κάτι το οποίο, οποίο ήρθε από το εξωτερικό, απλά ήμασταν οι, οι Κύπροι, τέλο πάντων, διοργανωτέ. Σε κάθε πόλη μπαίναμε σε μια μπειραρία, σε ένα καφέ, εσύγχωνε εδώ ένα ακαδημαϊκό. Δηλαδή, παρουσιάσω εγώ για τα συμπληρώματα σε μια φάση, για το marketing των συμπληρώματων. Ε, πανέ, πανέμορφα θέματα. Wi-Fi, καρκίνο, okay. μοφυλοφιλία, ε, ήταν ε, βιολόγο, μια κοπέλα βιολόγο. Λοιπόν, σε, σε ένα setting το οποίο είναι φιλικό προ τον. Ε, 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 Μ' αρέσει και ο ελληνισμό να πω μέσα στον άνθρωπο, στον άνθρωπο ο δεν έχει πολύ τριβημένη επιστήμη. και οφείλει κάποιο ακαδημαϊκό να μπορεί να το πει με απλό τρόπο. Ω, ο Άινστιν είπε αν δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι με απλό τρόπο, μάλλον ούτε εσύ το ξέρει. Ναι. Γεγονό είναι το πράγμα. Σε νομίζω είναι το παράθυρο τη παραπληροφόρηση τούτο, γιατί τόσα χρόνια οι ερευνητέ επιστήμονε φkaλάν προ τα έξω εμπληροφορία με τον τρόπο που έπρεπε να είναι. Φkaλούν τα papers. Ε, και ο κόσμο ο οποίο δεν γνώριζε κατέληγε να θκιαβάσει που κάπου που ήταν πιο απλέ ορολογίε. Στο τέλο ήταν παραπληροφόρηση και ήταν κάποιο ο οποίο. Χαμηλό επίπεδο. πέραν πολύ ωραίο παράδειγμα. Ιδιαίτερα του κόσμου που θέλει να ακούσει τέλο πάντων. Θυμάστε ε, την έρευνα ε ,Э. για τον ναυτισμό. Ναι, μπράβο. Η έρευνα για τα εμβόλια. Παιδιά, σύνται, τα εμβόλια, τα πέντε παιδικά εμβόλια με τον ναυτισμό. Λοιπόν, πέραν το ότι η έρευνα ήταν κακή έρευνα και αποσύρθηκε. <ε, <ε, ε, εκ των υστέρων ο κόσμο επιάστηκε που γίνει το πράγμα δεν μπορούσε καν να, να, να αλλάξει γνώμη όταν βρεθήκαν νέα findings και το είναι ευθύνη των, ε, των άλλων ερευνητών που απομυθοποιήσαν και αποδομήσαν τα ευρήματα τη πρώτη έρευνα. οπότε έχουμε μεγάλη ευθύνη όσοι ασχολούμαστε με το πράγμα ε, στο να καταφέρουμε να το περνούμε με έναν τρόπο ο οποίο να, να παραμένει έγκυρο, μεν, αλλά κατανοητό στον πολίτη. Του, τούτο πιστεύω. Κάναμε ε, πάρα πολλέ φρασίε μαζί με ανδρέ στο γραφείο για το πώ πρέπει να είμαστε στεγανά των πανεπιστημίων, και να έχουμε ένα outreach στην κοινωνία. Έχουμε χρέο σαν, σαν πανεπιστημιακοί <συλίγωση> να είμαστε <συλίγωση> μέσα στον κόσμο. Αν κάνουμε <συλίγω> έρευνε για να αυτολυβανεζόμαστε, να το πω έτσι, δεν έχει νόημα. Αν κάνουμε ένα ερώτημα, ζούμε μεταξύ μα ότι ε, ε, δημοσιεύσαμε. Ναι. Πάλι δεν έχει νόημα. Μια καλή προσπάθεια ήταν έναν app που σίγουρα έχει το υποψή, η οποία και αν τζαμπονώνει τα findings μια έρευνα mm. σε μια εικονα mm -hmm. Λοιπόν, με, με πολλά απλά mm -hmm. λόγια. <γραφικες> Μπράβο, mm -hmm. Λοιπόν, που μπορεί να τα κατανοήσει οποιοδήποτε. Που είναι μια καλή προσπάθεια <γραφικές> κάποιο να μπει να θυκευάσει έρευνε για ό,τι θέμα θέλει που γάμε. Ναι, ναι, ναι. θεωρώ ότι και το που κάνουμε <laughs> εμείς, ήταν μια, α, έτσι ξεκινήσαμε το White Talkers πέρσι, γιατί ήταν που είχαμε μπει, θα πιάσουμε ένα νέο εργαλείο για την επικοινωνία, πούμε, το mm. podcasting, που πλέον είναι πολλά yeah, διαδεδομένο, yeah. βλέπεις το και τα λοιπά, και θα, θα φροντίσουμε το περιεχόμενο του δικού μας του podcast να πιάσει το φάσμα της αθλητικής επιστήμης όλων, Επιάνουμε όλα τα subdisciplines τη ναι, αθλητική Ευχαριστούμε. Ε, <laughs> ε, ε, και θα, θα, προσπαθήσουμε να τα περάσουμε με έναν τρόπο ο οποίο να διά ποιοτική ενημέρωση ελεύθερη mm. σε οποιονδήποτε παρακολουθά. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να μέχρι στραπώ, πάει σε ένα κόρσο, σε ένα ή σε μια ενημερίδα. Ε, ναι, είναι καλά ζήνα και πρέπει να γίνονται, αλλά υπάρχει το εργαλείο γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Συμφωνώ. Άλλη... Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για, σου, για, την εδώ σου παρουσία. Ε, πριν να κλείσουμε, να πω ότι. <σκεφίλω> να προσπαθήσω να, πριν... να μιλήσω. <σκεφίλω> ναι, ναι, μπράβο. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Οπότε, ο Μιχάλη Εγγύρο, <σκεφίλω> ο οποίο κοιτάζει ο χρόνο, και ε, ε, έρχεται στη φάση του podcast που να πει να το κλείσουμε. Και πάντα, 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 πάντα έχει σχεδόν χρόνο να κάνουμε podcast. Ξεκινά το 20 λεπτό. Ξεκινά το 20 λεπτό φλιαρία ζυγή μου. Και παίρνω εσύ ζυγή αλλού. Οπότε σήμερα να το κλείσουμε. Αλλά θέλω όταν έχουν νέα findings, Βασικά, η Άντρια να δούμε ξανά πρώτα για να μιλήσουμε για την διατριβή που έκαμε στι καρδιακέ Οπωσδήποτε, διαφέρει μα πάρα πολλά. και μα, σαν καλά, αλλά και ενδικάζει τον κόσμο τη Κύπρου. Λοιπόν, την επιδράση της άσκηση. Να τσέω που πριν, όσον αφορά τα findings, ότι ποτέ είναι εδώ ξέρουμε ότι κάτι ενισχύει. Ακριβώς. Ναι, όποτε. Ναι, ναι, χαμένη έρευνα. Όχι καθόλου. Όχι, το να πω κάτι. είναι μεγάλο θέμα στην επιστήμη. Γιατί το οποίο έχεις, έχεις έχει Δηλαδή, αν κάτι ευρει, και δεν πούμε την υπόθεσή σου, η οποία μπορεί να μην πιασάρικη, Υπάρχει και το publication bias, πάει λέγοντα. Δηλαδή, ναι. πολλά δύσκολο. Είναι ένα εύκολο πράγμα. Και πιστεύω τουλάχιστον τα το άτομα που σα αναστρέφω με πολλά δυσκολο, είναι να, να είσαι ανοιχτό στο τι είναι να έβρει. Έχω μια ερώτηση προ την Ελλάδα. Να δέχεσαι να ευρύ. Έχω μια ερώτηση να τρελαθεί. Ένα ένα λεπτό. Και, το, το ζήτημα το οποίο. Ακριβώ για, γιατί μια νοοτροπία που, που αλλάζει σιγά σιγά. Δηλαδή υπάρχει φω στο νου. Mm -hmm. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, π.χ. για να, να δημοσιεύσει μια μελέτη τύπου clinical trial, α πούμε, σε καλών περιοδικών, αναγκάζει. Σου λέω ότι δεν και να δημοσιεύσει σε τα περιοδικά, αν δεν είχε κάνει ήδη. Να αν δεν, δεν έκανε register τη μελέτη σου πριν την ξεκίνησει. Και τον τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εφόσον την ξεκίνησε και τα την. Δημοσίευσε εσύ, δεν θα μου μόνο Τζίνα που έχουν θα ναι, 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 ναι. να μου δημοσίευσει όλα. όλα. Οπότε αναγκάζεσαι. Επίση, αναγκάζεσαι δηλαδή για ένα paper το οποίο ήταν. Ε, ήταν και πάθαμε να το βγάλουμε κάτω από τι 3.000 λέξει που ήθελαν. Είχε ένα ακόμα ένα supplementary 46 σελίδε στο πρωτόκολλο και άλλο 20 σελίδε okay. στα okay. papers. <σχεδιά> που σημαίνει ότι μπορεί κάποιο να ανατρέξει και να το ξανακάνει. <σχεδιά> ναι, ακριβώ. Μα το είναι. Και τα δεδομένα. Τα <σχεδιά> βασικά principles τη επιστήμη. Ακριβώ. Το είναι τα βασικά principles τη επιστήμη. Και, και αναγκάζεσαι τώρα να το κάνει. <σχεδιά> Θεωρώ ότι πάμε προ τη σωστή κατεύθυνση και όταν το πράγμα συμβαίνει και από την πίεση των, των ας το πούμε publishers εγώ θα έλεγα και από την πίεση τη κοινωνία για να βγάλουμε αποτελέσματα που έχουν ουσία και να τα λέμε και όλα, α, ε, ναι. όλα και απλά. Με διαφάνεια και απλά. Ναι. Και γιατί όντω υπήρχε το πρόβλημα του publish for publishing mm. φαίνεται ότι είναι η σο... ερώτηση που ήθελα να σου κάνω επειδή κάνουμε διδακτορία δια... σε mm. διαφορετικά πανεπιστήμια. Mm. Είσαι σε μάθημα στο διδακτορικό σου Φιλόσοφι Οφ Σάινσες. Εγώ είχα. Mm. Λοιπόν, το mm. που είπες, το keep an open mind, be objective, το ανήκω στη σφαίρα στο... της φιλοσοφίας της επιστήμης. Mm. Που θεωρώ ότι για έναν ένα διδακτορικό φοιτητή mm. ένα απαραίτητο να σου, σου διδάξει τι αρχέ τη επιστήμη, mm -hmm. αντικειμενικότητα, ε, 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 να, προσπαθείς να προσπαθεί αποφύγει τα δικά σου biases. το mm -hmm. ε, και φαίνεται ότι η επιστημονική κοινότητα πλέον ή βρέντζε του τρόπου τη δικλέ ασφαλεία. Αν ε, ε, σου λέει, καμερίζει την έρευνα σου στην αρχή. Mm -hmm. θέλω, θέλω, να δω ακριβώ τι να μπω Yeah. Θα μπω cherry picking που τα ευρήματα σου για να μου βγάλει ένα paper που να φαίνεται καλό. Οπότε, θέλω να δω τα πάντα που κάνει. Mm. Άρα διασφαλίζεται πλέον η αξιοπιστία και μια αντικειμενική γοήτρα. Νομίζω ότι τα, τα συνέπεια του γενικά τη ανταγωνιστική που υπάρχει πλέον σε κάθε κλάδο όπου κάθε ερευνητή μπορούσε να δείξει να ότι πιο είναι πιο κοντά. Τόσα... Ρεφηρό να κάνουμε βιογραφικό ρεύμα. Κατά ψέματα πιεζόμαστε στα πανεπιστήμια να δημοσιεύουμε. Και η, η, ήταν τούτη η πίεση που προκαλέσαν τα προβλήματα. Η πίεση συνεχίζει να υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν τουλάχιστον δεν υπάρχουν κάποιε ναι. ότι. Ναι. Εφροντίζαν ναι. τα, ναι. τα, 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 journals. Κάποια περιοδικά. η Ε, Ειδικά ναι. τα πιο εγκύρα, α πούμε. Εφροντίζαν ναι. να διασφαλίσουν ναι. Την, ναι. την ποιότητα του. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά Η πίεση για δημοσίευση ναι. υπάρχει γενικά. Και, να υπάρχει και, και καλά κάνουν και τα ναι. πανεπιστήμια να πιέζουν τον ναι. Uh, ο πανεπιστήμιο εγώ να ανακτύψει την ερευνά, να είναι η δουλειά μα. Ναι, γιατί σε αυτό πιέζουν τα rankings Ναι, δηλαδή, ναι. Πάει, πάει, πάει λέγοντα. Ναι, ναι. Απλά εντάξει, να το κάνουμε γιατί το αγαπούμε και να το λοιπόν. επιστρέφουμε πίσω. Εμένα είναι τούτο λοιπόν. το βίντεο. Λοιπόν. ακριβώ. Science for all. Λοιπόν, λοιπόν. Αντρέα, ναι. παρόλο που σε αρκεί, είπε ότι είμαι λευκό, γιατί συγχωρώ σε επειδή συμπαθούσε. <laughs> λοιπόν. Κοίτα, ε, με παφίτισα, σαν την παφορένα έχει. Τι ποντό στη Λευκοσία. Αλλά θα πω κάτι για να μην παρεξηγεί η οικογένεια τη μητέρα μου, δηλαδή, ταυτόχρονα μου γράφεται γεννήθηκα στο στρώμα. Οκ, οκ. Ωραία. Εγώ είμαι παιδιά. εγώ είμαι αυτό μου okay. Ο μου λέει σαν την Λοιπόν, ωραία, καλή συνέχεια και ανανεωνούμε. Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα. Όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Empowering Greatness.